την εύλογη ερώτηση πού θα πάνε όλα τα παιδιά που φιλοξενούνται στο ψυχολογικό κέντρο Ξάνθης εάν κλείσει το ίδρυμα, θέτει ο πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Κώστας Γιουβατζίκ. Το ψυχολογικό κέντρο Ξάνθης είναι το μοναδικό στη Θράκη και την Ανατολική Μακεδονία, δηλαδή στην περιφέρειά μας, το οποίο φιλοξενεί παιδιά από τον Εύρο μέχρι την Καβάλα. Πρόσφατα φιλοξενούσαμε παιδιά ακόμα και από τη Θεσσαλονίκη. Γι' αυτό το λόγο και φιλοξενεί παιδιά με νοητική υστέρηση, με σύνδρομο Down και διάφορες άλλες ψυχικά προβλήματα ψυχικής υγείας παιδιά. Γι' αυτό και είναι απαραίτητο, νομίζω ότι να μην είναι ανοιχτό το Ίδρυμα, όχι μονάχα να έγινε ανοιχτό, έτσι, ακόμα πρέπει να επανδρώσουμε το Ίδρυμα, γιατί τα τελευταία 5 χρόνια υπάρχουν πολλά προβλήματα, τα οποία αν θέλετε συνέχεια τα συζητάμε. Και πέστε μου εσείς, πού θα πάνε αυτά τα παιδιά αν κλείσει το Ίδρυμα. Γιατί το Ίδρυμα λειτουργεί με την μερίσια φροντίδα, δηλαδή παιδιά τα οποία είναι από την πόλη και τα κοντινά χωριά πηγαίνουν έρχονται κάθε μέρα. Δηλαδή υπάρχει μέσο μεταφοράς από το Ίδρυμα που παίρνει τα παιδιά το πρωί και τα πάει μεσημέρι στο σπίτι. Τα παιδιά τα οποία είναι από άλλους νομούς και παιδιά τα οποία είναι από μακρισμένα χωριά του νομού μας, υπάρχει το οικοτροφείο, το οποίο και αυτό την τελευταία πενταετία υπολειτουργεί. Δηλαδή ήταν καθημερινά ανοιχτό εκτός από τις ημέρες αργίας του καλοκαιριού, τώρα του Πάσχα, των Χριστουγέννων, και τώρα μετά τα προβλήματα λειτουργεί 4 μέρες την εβδομάδα. Δηλαδή τα παιδιά τα παίρνουμε εμείς οι γονείς τα οποία είναι στο οικοτροφείο Παρασκευή, τα πηγαίνουμε Δευτέρα. Αυτά είναι σε πρώτη φάση η χρησιμότητα, είναι απαραίτητα να μην είναι ανοιχτό το Ίδρυμά μας για όλους αυτούς τους λόγους. Έτσι, ως κεραυνός στην ΕΘΡΙ, έπεσε η είδηση πως ανάμεσα στους οργανισμούς που κλείνουν είναι και το ψυχολογικό κέντρο Ξάνθης. Και εμείς πληροφορηθήκαμε το κλείσιμο του Ιδρύματος από τα μέσα ενημέρωσης την Κυριακή. Γνωρίζαμε βέβαια ότι υπάρχει πρόβλημα, αλλά γινόντουσαν μέχρι τώρα διάφορες ενέργειες, προπάντων από το Σεβασμιώτη, το οποίο είναι και πρόεδρος του Ιδρύματος, για να βρούμε έναν τρόπο να ενταχθούμε κάπου, ώστε να μην είναι ανοιχτό το Ίδρυμα. Μαθαίνοντας την Κυριακή ότι μέσα στους διάφορους οργανισμούς, το οποίο θα κλείσει, δεν ξέρω τι οργανισμός είναι ένα ψυχολογικό κέντρο, αν είναι δυνατόν, γιατί μας έχουν εντάξει στις 10, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Εγώ προσωπικά σαν σύλλογος ήρθαμε σε επαφή με τον πρόεδρό μας, τον Λιμβαίο, τον Γιάννη, είναι πρόεδρος της ΓΑΜΕΑ. Ήταν γύρω στις 10 η ώρα της Δευτέρας. Μία η ώρα με πήρε τηλέφωνο και μου είπε, επισκέφτηκε την κυρία Μπέκου, η οποία είναι Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου. Μας είπε μάλιστα ότι πιο μπροστά ενδιαφέρθηκε και ο βουλευτής Ξάνθης, ο Δημήτρης Σαλτούρος. Γι' αυτό το λόγο ήρθαμε σε επαφή και με τον κύριο Σαλτούρο. Και μας είπε ότι η πρόταση της κυρία Μπέκου θα είναι θετικό, να μην κλείσει. Αλλά η απόφαση όμως θα πάρθει από το Υπουργείο Εργασίας. Δεν θα πάρθει από την κυρία Μπέκου. Γι' αυτό το λόγο επισκεφθήκαμε τον κύριο Σαλτούρο τον Δημήτρη, ο οποίος ήταν γνώση του προβλήματος εδώ και πολύ καιρό, όπως και ο βουλευτής ο Αλέξανδρος Κοντός, από το Σεβασμιότατο, και συντονίζανε τις ενέργειές τους και πιστεύω πάλι συντονίζουν, ώστε να μην δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα. Μας είπε το ενδιαφέρον του ο Δημήτρης Σαλτούρος και πράγματι ενδιαφέρεται πάρα πολύ τελευταίο καιρό. Μας είπε ότι γι' αυτόν δεν πρόκειται να κλείσει το Ίδρυμα. Επίσης άλλοι γονείς βρέθηκαν και με τον κύριο Κοντό, ο οποίος και αυτός από τη μεριά του είπε ότι γι' αυτό είναι κόκκινη γραμμή να μην κλείσει το Ίδρυμα. Επίσης από το κανάλι σας ακούσαμε την πρόεδρο της ΝΟΔΕ, το κύριο οργάνωση Νέα Δημοκρατίας, την οποία από ό,τι μας είπε ενημερώθηκε από το Σεβασμιότητο, ότι και αυτοί από την πλευρά τους θα κάνουν διάφορες ενέργειες. Πιστεύω όλα αυτά, γιατί να σας πω κάτι, ότι το αν μείνει ανοιχτό ή κλειστό το Ίδρυμα είναι πολιτική απόφαση. Δεν είναι θέμα βιωσιμότητος οτιδήποτε άλλο. Οπότε, εφόσον είναι απόφαση πολιτικής απόφασης, έτσι, νομίζω είναι στα χέρια πια των πολιτικών του νομού μας να λύσουν το πρόβλημα. Όπως έχουν λυθεί σχεδόν όλα τα άλλα ιδρύματα της Ελλάδος.
Μάλιστα, όπως τονίζει ο κ. Γιουβατζίκ, η αναγκαιότητα λειτουργίας του ψυχολογικού κέντρου δεν αφορά μόνο στους γονείς που σήμερα φιλοξενούν τα παιδιά τους εκεί, αλλά όλους τους ξανθιώτες. Η χρησιμότητα του Ιδρύματος δεν είναι μονάχα παιδιά που βρίσκονται σήμερα εκεί, για τους γονείς που έχουν σήμερα τα παιδιά τους εκεί. Γιατί κάθε χρόνο παιδιά τα οποία τελειώνουν από το ειδικό σχολείο έρχονται στο ψυχολογικό κέντρο το δικό μας. Οπότε αυτό σημαίνει ότι το έχουμε ανάγκη όλοι οι ξανθιώτες. Γι' αυτό πρέπει να γίνει, αν θέλετε, όλοι οι ξανθιώτες πρέπει να αντιδράσουμε σε αυτό. Γιατί κανείς δεν ξέρει αύριο αν το χρειαστεί ή όχι. Γι' αυτό ζητούμε και από όλους τους ξανθιώτες να πιέσουν όλους αυτούς που με τις αποφάσεις τους θα μείνει ανοιχτό το Ίδρυμα. Χρέος λοιπόν της κοινωνίας είναι να στηρίξει το ψυχολογικό κέντρο Ξάνθης, αφού τυχόν τραυματισμός της λειτουργίας του θα αποτελέσει όνειδος τόσο για την κυβέρνηση όσο και για τους ξανθιώτες, αφήνοντας στον δρόμο παιδιά που το έχουν πραγματικά ανάγκη.